Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αυτό που αφορά τα UAVs. Θα ήθελα το Σταύρο να με βοηθήσει να ανεβάσω την παρουσίαση. Πατάω όπως μου έχει μάθει, Σταύρο. Την έχετε ανοίξει από πίσω. Την έχω ανοίξει. Πατάω share screen, σωστά. Share screen, ναι, ναι. Ωραία. Την επιλέγετε. Λίγο. Ναι, share. Και πατάτε share. Πέστε μου ότι βλέπετε. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε full screen. Με το κυπελάκι. Αν το θέλετε αυτό. Όχι, το αφήνουμε έτσι. Το αφήνουμε. Αφήστε το έτσι. Κυρίες και κύριοι, η Τουρκία αποτελεί μια διαχρονική απειλή για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε πρόοδο σε διάφορους τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η πολεμική βιομηχανία. Ανάμεσα στα πολλά συστήματα που προγραμμάτισε και παρήγαγε, είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα. Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Κούρδων στη Συρία, τη Λιβύη, τον Αγκόρνο Καραμπάχ και τις τελευταίες μέρες στην Ουκρανία. Τα τελευταία 2 χρόνια άρχισαν τη συστηματική είσοδο στο FIR Αθηνών. Γιατί όμως είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση του στο Αιγαίο και ευρύτερα στον χώρο συμφερόντων της χώρας μας? Γιατί είναι ένα σύστημα με ιδιαίτερες ικανότητες που προσθέτει δυναμικό στην τουρκική απειλή. Για να καλύψω το αντικείμενο, θα κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή των τουρκικών επιδιώξεων στο Αιγαίο, όπου θέλω να συγκρατήσετε τους χάρτες διαχρονικά. Και στη συνέχεια θα πούμε μερικά μόνο πράγματα για την επιχειρησιακή χρήση των τουρκικών UAV drone και τα αποτελέσματα που είχαν στις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι. Τουρκία, Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Αρτσάχ ή Αρμενία. Το 1962 το ανώτατο συμμαχικό στρατηγείο για σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης όρισε ως χώρο ευθύνης την περιοχή Early Warning 41 για το αεροπορικό κέντρο επιχειρήσεων της Λάρισας. Είναι η περιοχή που φαίνεται με 2 κόκκινες γραμμές. Μία περιοχή που άφηνε το ανατολικό κομμάτι της χώρας στην ευθύνη του αεροπορικού κέντρου επιχειρήσεων Eskişehir, βλέπετε εδώ, και σαν αποτέλεσμα έχει πολλά από τα νησιά μας ανατολικά και σχεδόν η μισή Κρήτη να υπάγονται στο Eskişehir. Τα Χριστούγεννα του 1963 και στις αρχές του 1964 μια μεγάλη κρίση είναι σε εξέλιξη λόγω του Κυπριακού. Οι Τούρκοι κάνουν μαζικές υπερτήσεις πάνω από τα ανατολικά νησιά μας. Η Ελλάδα στέλνει αυτό το σήμα το οποίο προβάλλεται εδώ πέρα. Εδώ στο αριστερό μέρος φαίνονται οι υπερτήσεις που κάνανε οι Τούρκοι Σάμο, Καστελόριζο, Ρόδο κλπ. Και η Ελλάδα εξοργισμένη ουσιαστικά λέει στον ανώτατο συμμαχικό διοικητή αυτό το κειμενάκι που φαίνεται στο κάτω μέρος δεξιά. Από τις 6 ώρα της 21ης Φεβρουαρίου του 1964 η ευθύνη για την προστασία του εθνικού της χώρου που ορίζεται ως Αθήνα FIR θα αναλυθεί από την Ελλάδα χωρίς καμία αναφορά στα όρια της περιοχής Early Warning 41. Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής αποδέχεται και η περιοχή μεγαλώνει ανατολικά και έτσι έχουμε και τα ανατολικά νησιά στην περιοχή ευθύνης του αεροπορικού κέντρου επιχειρήσεων Λάρισας. Οι Τούρκοι σταματάνε τις υπερτήσεις και τις ξαναρχίζουν όταν έχουμε μία μεγάλη κρίση, τα επεισόδια της Κοφίνου στην Κύπρο το Νοέμβριο του 1967. Με μεγάλους σχηματισμούς κάνουν υπερτήσεις πάνω από τα ανατολικά νησιά, σπάζοντας τζάμια, προσπαθούντας να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους μας. Ο τότε αρχηγός ΑΤΑ ήταν μία μεγάλη μορφή αεροπόρου, Αναγνωστόπουλος, ένας από τους λίγους Έλληνες που είχαν καταρρύψει Messerschmitt 109. Προσπαθώντας να βρει μια λύση, ρωτάει το Eskişehir, έλεγε ότι δεν έχω κανένα που να πετάει πάνω σε ελληνικό χώρο
πήρε τον προϊστάμενο Αμερικανό τότε και υπεύθυνο για την περιοχή και του είπε ότι εάν δεν σταματήσουν οι παραβιάσεις, θα αρχίσουν τις καταρρύψεις. Και μαγικά μετά από λίγες ώρες σταματήσατε. Βέβαια, λίγες μέρες αργότερα, ξέρουμε ότι αποχώρησε η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο και λίγο αργότερα αποστρατεύθηκε και ο πτέρας. Το Δεκέμβριο του 1967. Το 1974 έχουμε μαζικές εισόδους στο Ανατολικό Αιγαίο, πάνω από τα νησιά. Σε μία από αυτές τις εισόδους, ο ανθυποσμιναγός Καμπαρδόνης και υποσμιναγός Δινόπουλος βρίσκονται σε μία εμπλοκή με δύο τουρκικά οπλισμένα αεροσκάφη. Ένα από αυτά προσπαθεί να καταρρύψει τον Σκαμπαρδόνη. Ο Δινόπουλος, που ήταν πίσω και φύλαγε, του έκανε μία βολή, τον κατέριψε. Ο νούμερο 2 Τούρκος χάθηκε, έμεινε από καύσιμα, συντρίφθηκε σε μία παραλιακή οδό στη Μικρά Ασία. Μετά από αυτό το περιστατικό, την επόμενη μέρα, 0 πάνω από το Αιγαίο, παρότι η κρίση ήταν σε απόλυτη, θα έλεγα, εξέλιξη. Λίγες μέρες αργότερα έχουμε την έκδοση της NOTAM 714. Στο χάρτη, κοιτάξτε να δείτε η ίδια γραμμή και στους επόμενους χάρτες που θα δούμε θα δείτε ότι είναι εκεί το σχέδιό τους από τόσα χρόνια και συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Το 1975 αρχίζει η σποραδική είσοδος άοπλων αεροσκαφών και αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας S2, τα λέγανε αυτά, με το μανδύα της Ανατολικής Αποστολής. Λέγανε ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πρέπει να ξέρουμε ποια σοβιετικά πλοία, υποβρύχια υπάρχουν στο Αιγαίο. Το 1983 είναι για πρώτη φορά έχουμε είσοδο οπλισμένων αεροσκαφών. Από το 1974 μέχρι τότε δεν είχαμε οπλισμένα. Δύο μοιράς από την Τανάγρα αναχαιτίζουν τα οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη και ο επικεφαλής ρωτάει, είμαι πίσω από τους δύο Τούρκους, οδηγίες. Είναι ένα σημείο κλειδί, γιατί αν εκεί κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, γιατί είχαν και παραβιάσει και τον εθνικό αεροχώρο, δεν θα συνέχιζε το μετέπειτα πανηγύρι. Οι οδηγίες λοιπόν ήταν να τους συνοδέψουν μέχρι την έξοδό τους από το FIR, πράγμα που έγινε κανόνας μετά. Το 1983, όλο συντοματικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πτήσεις μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ 10 και 6 ναυτικών μιλίων. Αυτή η σελίδα, στο μαύρο, στο μαυρισμένο κουτί, είναι από το US Navy Judge Advocate General. Είναι οι οδηγίες που δίνουν στο πολεμικό τους ναυτικό, όπου λέει εδώ πέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν εθνικό εναέριο χώρο πέρα από τα χωρικά ύδατα. Όχι μόνο αυτό, λέει ότι το 83-84 έκαναν και υπερπτήσεις στο εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ 10 και 6 ναυτικά μίλια. Το τονίζω αυτό γιατί έχουμε και πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει εδώ και τόσα χρόνια ότι εθνικός εναέριος χώρος είναι 10 ναυτικά μίλια. Το 1996 έχουμε το επεισόδιο στα Ήμια και βέβαια έχουμε την συνέχιση της πολιτικής, έχουμε τις γκρίζες ζώνες τις οποίες προσπάθησαν να επιβάλλουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες νησιά τα οποία είναι αγνώστου κυριαρχίας. Δεν ξέρουμε και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε να δούμε μήπως είναι και δικά τους. Εκτός από αυτό κυκλοφόρησαν και χάρτες και υπάρχει μια συνεχής, θα έλεγα, διαμάχη στους αντίστοιχους οργανισμούς για την έρευνα και διάσωση αεροπορικών μέσων και την έρευνα και διάσωση ναυτικών περιστατικών. Η άνοδος του Ερντογάν δεν άλλαξε καθόλου πολιτική, αντίθετα. Συστηματικοποίησε, φέραν την καινούργια θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε μέσα σε ένα μπλε ανερυθρίαστα, δεν σέβονται τίποτα, έχουν ελληνικά νησιά χωρίς εθνικό εναέριο χώρο και θεωρούν ότι εδώ θα κάνουν αυτοί κουμάντο. Ο Ερντογάν για κάποιο διάστημα
ήταν λίγο πιο ήπιος. Μετά το 16 όμως, στο μυαλό του φαίνεται ότι κάτι πήρε ανάποδες στροφές και θα δούμε πώς εκφράστηκε στις σχέσεις μας αεροπορικά. Εδώ έχω έναν πίνακα με τις παραβάσεις, παραβιάσεις, οπλισμένους σχηματισμούς, εμπλοκές, υπερπτήσεις και το σύνολο αεροσκαφών. Εάν δείτε μεταξύ των ετών 2009 και 2016-17, υπάρχει μία, θα λέγαμε, μείωση. Από εκεί και πέρα φτάνουμε το 2020, όπου έχουμε 24.605 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Τα στοιχεία που βλέπετε είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ΓΕΘΑ. Είναι ανεβασμένα στις ιστοσελίδες και μπορείτε να τα βρείτε αν θέλετε. Εκτός από αυτό, τώρα έχουμε και το τελευταίο που μας φέρνει σε προβληματισμό. Εδώ είναι η είσοδη, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, των τουρκικών UAVs. Έχουμε για πρώτη φορά, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τον Οκτώβριο του 2019, Δεκέμβριο, μετά το 2020, 2021 και βέβαια 2022 βλέπουμε έναν ρυθμό ο οποίος αυξάνεται. Θέλω να κρατήσω στο μυαλό σας τους χάρτες, τη γαλάζια πατρίδα και αυτά τα οποία κάνουν, που έρχονται και διεκδικούν με, θα έλεγα, ουσιαστικά με τη χρήση ισχύως να μας πάρουν ένα κομμάτι σταδιακά. Ας δούμε τώρα πώς η Τουρκία χρησιμοποίησε το UAV στις ένοπλες συγκρούσεις τις οποίες συμμετείχε τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, στην Τουρκία-Συρία. Η Τουρκία με ένα φτηνό αναλώσιμο όπλο, αντί να στέλνει πολεμιστές της να σκοτώνονται στους Κούρδους, έψαξε και, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος πριν, πήρε τα Χάροπ ή και άλλα UAVs από το Ισραήλ, προσπαθώντας να εξουδετερώνει τους Κούρδους στο ορεινό υψίπεδο της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Αυτό της έδωσε ένα μεγάλο εργαλείο να πηγαίνει σε περιοχές που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση και να μπορεί να σκοτώνει εύκολα και να εξουδετερώνει τους Κούρδους. Έτσι μείωσε λοιπόν τους κινδύνους των δυνάμεών της και εξάρθρωσε πολλές γραμμές επικοινωνίας. Επίσης, απόθυσε τους Κούρδους και στο Ιράκ και στη Συρία χωρίς να έχει ιδιαίτερο πολιτικό κόστος. Θα θυμάστε τις επιχειρήσεις που έκανε την ασπίδα του Εφράτη, την κλάδο Ελιάς και στη συνέχεια την ανοιξιάτικη ασπίδα που έκανε το Φεβρουάριο του 2020. Εκεί λοιπόν έχουμε μία τροπή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα UAV. Τα UAV έχουν οριμάσει σαν τεχνολογία και ειδικά τα Bayraktar. Έχει και άλλα τα οποία χρησιμοποιεί, αλλά ειδικά το συγκεκριμένο, το TB2, χρησιμοποιείται και έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ενώ στην αρχή, για να χτυπήσει κινούμενους στόχους από τη στιγμή που τους εντόπιζε μέχρι να φτάσει να τους καταστρέψει, χρειαζόταν χρόνο. Με τα UAVs απέκτησε ένα μεγάλο βαθμό καταστροφικότητος και εξουδετέρωνε χειρουργικά τους Κούρδους ηγέτες και τους διοικητές των δυνάμεών της. Μπορούσε, επιβλέποντας την περιοχή, εντοπίζοντας σε συνεργασία και με άλλα συστήματα, να μπορεί να τους εξουδετερώνει ενώ ακόμα ήταν σε κίνηση. Θα θυμάστε το περιστατικό όπου ένα Συριακό Su-24 χτύπησε ένα outpost των Τούρκων, όπου σκότωσε 34, λένε οι Τούρκοι, άλλοι αναφέρουν για περισσότερους νεκρούς. Σαν επιχείρηση αντιπίνων, η Τουρκία εξαπέλυσε στην ανοιξιάτικη ασπίδα, όπου εκεί τώρα έχει τελειοποιήσει τον τρόπο να έχει αεροπορική υπεροχή στην περιοχή, να χρησιμοποιεί, να τυφλώνει τα ρωσικής προέλευσης συστήματα με το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το Κοράλ, και να μπορεί να στοχοποιεί καλύτερα με το πυροβολικό τις θέσεις
και τα σημεία τα οποία την ενδιέφεραν των Σύριων. Η πραγματικότητα είναι ότι επέφερε ένα πολύ σημαντικό πλήγμα, καταστρέφοντας πολλά τεθωρακισμένα, πυροβολικό, πολλούς νεκρούς και εξάρθρωσε πολλές μονάδες των Σύρων. Αυτό βέβαια το κατάφερε έχοντας πλήρη αεροπορική υπεροχή. Στη Λιβύη. Εδώ θυμάστε 27 Νοεμβρίου το 2019 έχουμε την υπογραφή του τουρκολιβικού MOU για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Είναι η εποχή που ο Χαφτάρ, οι δυνάμεις του Χαφτάρ έχουν περικυκλώσει την Τρίπολη. Η Τουρκία μετά την υπογραφή της συμφωνίας με δυνάμεις του ναυτικού δημιουργεί μια ζώνη στην παραλία αεράμινας. Τα συστήματα των καραβιών και επιτηρούν και μπορούν να προσβάλλουν στόχους. Προσθέτει αντιαεροπορικά κουρκούτ, βλήματα Hawk, το υπτάμενο ραντάρ περιστασιακά όταν ήταν να κάνει επιχειρήσεις. Περιορίζει τα κινέζικα wing long UAV τα οποία τα είχαν στείλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μόλις πήγαν οι Τούρκοι άρχισαν και με παρεμβολές να στερούν το χώρο στον οποίο δρούσαν και ήταν ένας από τους λόγους που είχε προχωρήσει ο Χαφτάρ. Επιπλέον, το ίδιο σύστημα Coral, το οποίο παρεμβάλλει ραντάρ, βλήματα κλπ, τυφλώνει τα Παντσίρ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί απροειδοποίητα να πηγαίνει και να τα προσβάλλει το UAV. Απέκτησε υπεροχή πληροφοριών γιατί μπορούσε και επέβλεπε και άρχισε τη συστηματική καταστροφή των συστημάτων αεράμινας και τις γραμμές ανεφοδιασμού. Τελειώνοντας με τα κύρια συστήματα στην περιοχή που την ενδιέφερε και ειδικά προς το αεροδρόμιο Αλβα Τίγια, το οποίο και κατέλαβαν λίγο αργότερα, άρχισε να χτυπάει μαχητές. Εδώ έβαλε και μία άλλη παράμετρο. Από τον ουρανό να χτυπάνε διαδοχικά απλούς φαντάρους σε μονάδες, ούτως ώστε να τους τρομοκρατούν και να τους κάνουν να αισθανθούν ότι είναι ανώφελο το να σταθούν να πολεμήσουν. Και βέβαια το βάλανε, αρκετές μονάδες το βάλανε στα πόδια τους. Στην Αρμενία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είδαμε λοιπόν, χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό πόλεμο τόσο στη Συρία όσο και στην Λιβύη. Χρησιμοποίησαν συνδυασμό των UAV μαζί με τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και άλλα συστήματα αεράμινας. Στην Αρμενία τώρα, οι Αζέροι είχαν αεροπορική υπεροχή. Είχαν αεροπορική υπεροχή γιατί οι Ρώσοι αρνήθηκαν να καλύψουν στο κομμάτι που ήταν εκτός από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Αρμενίας με αεροσκάφη. Είπαν στους Αρμένιους για λόγους, επειδή οι Αρμένοι κοιτάζαν προς τη Δύση και δεν συμμορφώνονταν, είναι ανάλογο παράδειγμα αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα με την Ουκρανία, τους είπαν ότι μόνο στα αναγνωρισμένα σύνορά σας θα έχετε αεροπορική υποστήριξη από εμάς. Οι Αρμένοι είχαν μία εξάδα καινούργιων αεροσκαφών τα οποία δεν τόλμησαν να τα χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα, οι Αζέροι είχαν στη διάθεσή τους, μάλλον οι Τούρκοι στείλανε F-16, τα οποία στάθμευαν σε περίπτωση που θα χρειάζονταν. Οι Αζέροι τροποποίησαν παλιά αεροσκάφη Αντόνοφ, τα βάλανε έναν τηλεχειρισμό και τα στέλνουν πάνω από τη γραμμή διάταξης των Αρμένιων. Οι Αρμένοι άρχισαν να προσπαθούν να τα καταρρύπτουν, έτσι όμως φανερώναν τις θέσεις τους. Σιγά σιγά αποτύπωσαν τις θέσεις τους και άρχισαν με τη χρήση του πυροβολικού τους, με τη χρήση των UAVs. Εδώ τα UAVs, τα Bayraktar, κάναν μια πολύ μεγάλη καταστροφή των Αρμενίων. Καταστρέψανε πάρα πολλά συστήματα SAM, κατευθυνμένων βλημάτων, συστήματα πυροβολικού, θέσεις και βοηθητικές γραμμές επικοινωνιών εφοδιασμού, κάνοντας πάλι χρήση του συστήματος Coral.
Το κοράλ, είπαμε, παρεμβάλλει όλα τα συστήματα σοβιετικής προέλευσης και από μία επίδειξη που μας είχα κάνει το 2003 στο Εσκίσεκιρ κάνουν και στα δυτικής προέλευσης παρεμβολές. Μπαίνουν σε ένα φάσμα συχνοτήτων και μπορούν να παρεμβάλλουν και δυτικής προέλευσης συστήματα. Εδώ μία επιπλέον βελτίωση που κάνανε οι Τούρκοι, από μάχη σε μάχη βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν. Με τα UAV τους προσδιορίζανε με τις θέσεις τις οποίες τις δίνανε στο πυροβολικό, σε ρουκέτες που είναι εξειδικευμένες, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν τις ξέρω αυτές τις ρουκέτες, οι οποίες δέχονταν να μπαίνουν οι παράμετροι στο βήμα και κατευθύνονταν στα σημεία ακριβώς που υπεδείκνυαν τα UAVs. Έτσι λοιπόν άρχισε το ξύλωμα και συστηματική καταστροφή και στο τέλος καταλήξαμε στο να κάνουν ό,τι κάνουν και στην Κιβή, να κυνηγάνε στα ορίγματα στρατιώτες, να τους κάνουν να αισθάνονται αυτό το πράγμα. Ξέρετε, ο στρατιώτης που είναι στην πρώτη γραμμή, εφόσον πάθει 1, 2, 3, 5, 10 φορές, μετά διαχέεται, χαλάει το ηθικό και τους κάνει να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι Αρμένοι είχαν καλύτερους αξιωματικούς, είχαν πολύ καλύτερο ηθικό, όμως αμέλησαν αρκετά πράγματα. Την αμυντική οχύρωση την κάναν χωρίς απόκρυψη, χωρίς παραπλάνηση, έτσι ήταν ορατή από πάνω και υπάρχουν ένα σωρό βίντεο που φαίνονται, είτε είναι S300, είτε είναι τα book, είτε είναι οι γραμμές επικοινωνιών. Επίσης, κάτι το οποίο υπήρχε σαν πρόβλημα και στην Συρία, δεν υπήρχε σύνθεση της εικόνας διαφορετικών ραντάρ. Στην επίσημη γλώσσα λέγεται fusion plot, δηλαδή να παίρνεις από διαφορετικά ραντάρ την εικόνα και να την εινοποιείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει και προσθέτει δυναμικό στο να έχεις τακτική αντίληψη του τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Αυτά λοιπόν είδαμε στις εμπλοκές τις οποίες κάνανε με τα UAV οι Τούρκοι, στη Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ και τώρα το βλέπουμε προσπαθούνε, όχι στο βαθμό στον οποίο πετύχανε, στην Ουκρανία. Σε συνέχεια του σχολείου που έκανε ο πρόεδρός μας, φαίνεται ότι όντως αρχικά καταστραφήκαν τα πιο πολλά στο έδαφος. Οι Ρώσοι είχαν αεροπορική και έχουν αεροπορική υπεροχή στην περιοχή. Τα συστήματα που είχαν όμως, ξέραν ακριβώς πού είναι οι στόχοι τους και καταστρέψανε πιο πολλά με βαλιστικούς πυράβλους, με πυράβλους κρούς και με αεροπορικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι στην Ουκρανία καταστράφηκαν μέχρι τώρα από τα Bayraktar, τα οποία μάλλον συνεχίζουν να εφοδιάζουν, να τροφοδοτούν οι Τούρκοι με συστήματα που είχαν είτε για την πάρη τους ή για άλλες χώρες, τα στέλνουν και φαίνεται να αποκτά ξανά κάποια δυνατότητα η Ουκρανία. Τουλάχιστον εξουδετερώσαν 4 μονάδες βλημάτων, 2 τρένα που είχαν, που μεταφέραν καύσιμο και επίσης εξουδετερώσανε Book και νομίζω μία μονάδα S300, δεν θυμάμαι γι' αυτό. Αυτά για την Ουκρανία. Αν έρθουμε τώρα σε εμάς, είδαμε τι μπορεί να κάνει η απειλή και είμαστε σε καιρό ειρήνης. Αυτά τα συστήματα, θα μας πει ο Κωνσταντίνος στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά τους, τι μπορούν να κάνουν. Πετάνε πάρα πολλές ώρες. Φανταστείτε λοιπόν ήδη τώρα, όπως μπαίνουν στο Αιγαίο, πετάνε σε μεγάλο ύψος, έχουν μεγάλο χρόνο παρουσίας, κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα για τον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε, συλλέγουν πληροφορίες για τις δυνάμεις μας, τις κινήσεις μας και τις προθέσεις μας. Κάνουν σωρία παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, κάνουν υπερτήσεις σε νησιά, κάνουν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι. Οι πτάμενοι όταν πετάνε με αεροπλάνα έχουν και έναν αρχαίο κανόνα. Παντού πετάνε με νόμους, με κανόνες και σε περίπτωση που τίποτα δεν λειτουργήσει υπάρχει ένας όρος που λέει «See and avoid», βλέπε και απέφυγε.
Εδώ τώρα τα UAVs δεν έχουν μάτια να δούνε. Προφανώς ό,τι βλέπει ο χειριστής πίσω και αν αντιληφθεί αυτό το οποίο βλέπουν οι υπτάμενοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το See and Avoid που είναι χρήσιμο και η ιστορία έχει δείξει ότι πάρα πολλά ατυχήματα αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή επειδή ακριβώς ο πιλότος είδε και το απέφυγε. Τα συγκεκριμένα λοιπόν συστήματα μπαίνοντας στον εθνικό εναέριο χώρο μπορούν να μείνουν μεγάλο χρόνο, έχουν μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης, έχουν ελάχιστο κόστος στο να πετάνε, δηλαδή μπορεί να πετάει με 200 ευρώ την ώρα, ενώ ένα μοιράζ που θέλουμε να το στείλουμε να αναχαιτήσει η F-16 θέλει 15.000 η ώρα πτήσης. Έχουν μικρή ανακλαστική επιφάνεια, μικρή ταχύτητα, κάτι που δυσχεραίνει στον εντοπισμό από τα συστήματα επιτήρησης. Αυτό έχει εντοπιστεί και στη Συρία και στη Λιβύη και στην Αρμενία και στον Αγκόρνο Καραμπά. Τα συστήματα αεράμινας έχουν κατασκευαστεί για να επιτηρούν μαχητικά στόχους, κλασικές απειλές, βαλιστικά βλήματα, τα οποία υπήρχαν. Τα UAVs έχουν μία καινούργια φιλοσοφία, είναι μικρές ανακλαστικές επιφάνειες, μικρής ταχύτητας. Τα πιο πολλά συστήματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, όχι σε εμάς, σε όλο τον κόσμο, απορρίπτουν αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, η αεράμινα σε όλο τον κόσμο χρειάζεται μία μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει να αποκαλύπτει αυτούς τους στόχους και νομίζω θα πάρει αρκετό διάστημα. Τώρα, αν σκεφτούμε σε περίοδο επιχειρήσεων, μία μαζική είσοδο τουρκικών UAVs θα οδηγήσει μία είσοδος, μπορεί να προσθέσει ένα κλαστήρα, μπορεί να προσθέσει συστήματα τα οποία να τα κάνουν να φαίνονται σαν πραγματικά αεροπλάνα. Θα μας οδηγήσει σε έναν κορεσμό, ενδεχομένως σε σπατάλη βλημάτων να χρησιμοποιήσουμε Patriot ή άλλα συστήματα, τα οποία κοστίζουν. Ένα βλήμα Patriot κοστίζει πάρα πολλά λεφτά, ενδεχομένως όσο 100 UAVs. Τι μπορούμε να κάνουμε σε περίοδο ειρήνης. Εδώ θα μείνω επιγραμματικά, αν μπορούμε και να πούμε πολλά πράγματα, θα μείνω επιλεκτικά. Και εάν υπάρχουν ερωτήσεις, σε κάθε τι από αυτό που έχουμε πει, μπορούμε να το αναλύσουμε. Μπορεί να γίνει κατάρριψη από μαχητικά αεροσκάφη όταν αυτά περίπτανται πάνω από εθνικό εναέριο χώρο νησιών μας. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι θα δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στην τουρκική πλευρά, αλλά θα καταδείξουν και την αποφασιστικότητά μας ότι δεν δεχόμαστε να περνάτε πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο. Έχει το μειονέκτημα ότι ενδεχομένως θα αυξήσει την ένταση μεταξύ μας. Δεύτερος τρόπος, εφαρμογή ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Αυτός ίσως είναι ίσως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος, αν αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα, ίσως να την έχουμε, δεν μπορώ να σχολιάσω αν έχουμε ή δεν έχουμε, είναι όμως έχουμε περιστατικά στο παρελθόν, οι Ιρανοί πήραν ένα αμερικανικό UAV, υποκλέψανε στο λογισμικό του και το προσγειώσαν στο Ιράν και μετά το αντιγράψαν κιόλας. Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά, στα οποία συστήματα χάνουν την καθοδήγηση και πέφτουνε, χάνουν την καθοδήγηση και προσγειώνονται σε λάθος χώρα και γι' αυτό ίσως τα ηλεκτρονικά αντίμετρα να είναι ένας από τους πιο σοφούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της απειλής. Καταγγελία στους διεθνείς οργανισμούς ICAO, Eurocontrol, με έμφαση στην ανάδειξη των περιπτώσεων που δημιουργούνται θέματα ασφαλείας των πτήσεων. Έρχονται λοιπόν αυτά χωρίς να πάρουν άδεια από την αρμόδια υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας και μπαίνουν μέσα σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο και μας δημιουργούν σοβαρά θέματα, σοβαρότατα θέματα. Εδώ τώρα, εάν το θέσουμε σαν θέμα στους αντίστοιχους οργανισμούς, από τη μία τη μεριά εκτίθεται η Τουρκία, από την άλλη όμως, εάν οι αεροπορικές εταιρείες μάθουν ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος στην περιοχή του Αιγαίου, το Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία για μας, ο τουρισμός μας, ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ένας μη ασφαλής χώρος. Τέλος, εάν κάνουμε αποδοχή την παράνομη είσοδο με επιλεκτική αναχέτηση και αναγνώριση,
έχει, αν το θεωρήσω πλεονέκτημα, το ότι μπαίνουν χωρίς να αυξήσουμε ένταση, αλλά υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι και αποθρασύνονται. Θα ψάχνουν για ακόμα επόμενο ένα, για ένα ακόμα επόμενο βήμα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να τελειώσω σε αυτή τη φάση λέγοντας το ότι η απάντηση της Ελλάδας σε αυτή την απειλή, μαζί με την προετοιμασία που κάνει για να τα καταστρέφει, μαζί με την προετοιμασία που κάνει να κατασκευάζει, έχει ήδη μερικά, να κατασκευάζει και περισσότερα, μαζί με την προετοιμασία και τη συνέργεια που κάνει με ευρωπαϊκές βιομηχανίες, είμαι σίγουρος θα έχετε ακούσει για το Neuron, στο οποίο ήμασταν στη φάση της έρευνας, αλλά δυστυχώς μετά δεν συμμετείχαμε. Άκουσα όμως τον πρόεδρο της Dassault να κάνει λόγο γι' αυτό όταν ήρθε στην Τανάγρα και παραλαμβάναμε τα καινούργια αεροπλάνα. Η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξει ένα στόλο μεταξύ των άλλων φθηνών UAV, με τα οποία να προκαλέσει κορεσμό στην Τουρκία. Τέτοια συστήματα έχουμε ήδη, απλώς είναι θέμα παραγωγής. Αν σκεφτείτε, στο πεδίο βολής υπάρχουν στόχοι οι οποίοι προσομοιάζουν αεροπλάνα. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτοί οι στόχοι. Αν βάλουμε 50 από αυτά σε περίπτωση επιχειρήσεων να πάνε προς τα εκεί, πολύ δύσκολα θα καταλάβουν ότι αυτά είναι μη απειλές. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου και να δώσω το λόγο στον διδάκτορα, τον Κωνσταντίνο Τζικίδη, ο οποίος έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, και στη συνέχεια, στο τέλος, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα τα οποία έχετε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.